Καλημερούδια! Καλώς ορίσατε πάλι στο κανάλι μου! Τι κάνετε, πώς είστε? Μόλις επιβιβαστήκαμε, ακόμα δεν δεθήκαμε και ξεκινάμε να κάνουμε κάποιες δουλειές. Θα πάμε να πάρουμε παπούτσια του Γιάννη από κάτω από τα μαγαζιά, καλά μαύρα. Γιατί σήμερα θα χορέψεις στην πλατεία! Ναι! Ναι! Τι θα χορέψεις? Τι χορούς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις τι χορούς έχεις μάθει? Έλα τώρα, μην τρέπεσαι. Πες μας. Ίσο. Κρητικό, ροβίτικο. Ναι. Αυτά. Κι άλλα, ξέρεις, αλλά τέλος πάντων και σούστα. Σούστα, ναι. Λοιπόν, και καλύμνικα και ροδίτικο και καλαματιανό, ξέρει ο Γιάννης. Και χανιώτη. Τέλεια. Τώρα, πέρα από αυτό... Πώς το ξέρεις το χανιώτικο? Το ξέρω εγώ το χανιώτικο, βέβαια. Χορεύω κι εγώ. Χανιώτικο. Και χανιώτικο. Και πήραμε και στολή παραδοσιακή καλύμνικη. Κάτσε στη θέση σου όμως, σε παρακαλώ. Και επίσης μου πήρε η νονά μου ένα δωράκι που θα πάω να το αλλάξω. Γιατί έχω αρκετά... Κάνεις βίντεο, καθόμαι εδώ. Είναι αθλητικό σετ και επειδή έχω αρκετά από τη My Protein, είπα να πάω να το αλλάξω, να πάρω παπούτσια που χρειάζομαι. Και τι άλλο. Αυτά. Σούπερ μάρκετ, επιγόντως. Εν τω μεταξύ, μας ματιάσανε το Γιώργο, κάνει αμετούς από το πρωί και έχει μείνει με τον Νίκο. Και εγώ να πάρω ζελεδάκια. Ναι, θα πάρεις. Κάτσε όμως στη θέση σου, δέ σου και θα σου πάρω. Για πάμε. Φύγαμε για σούπερ μάρκετ χολ αμέσως. Λοιπόν, πήραμε ένα γαλατάκι, νονό family, μπλε. Κρακεράκια, υγρό για τα τζάμια, χαρτοπετσέτες, αναψυχτικά του Νίκου Βίκος Pink Grapefruit, μία σφουγγαρίστρα καινούρια, αφρόλουτρο για εμάς και για τα παιδιά, καρβουνάκι για το θύμιασμα, bake rolls που το ένα το τρώει ήδη ο Γιώργος, φέρει για τα πιάτα, αυτό για το σφουγγάρισμα, πήραμε αρκετά γιαουρτάκια του Γιώργου που τα τρώει αρκετά. Πήρα αυτά εδώ για τον Νίκο, τα οποία είναι μίνι, τέλος πάντων, σαν κρουασανάκια είναι, αυγουλάκια. Μετά πήραμε μία μερέντα, χλωροκαθαριστικό, χλωρίνη, γιαουρτάκια του Γιάννη, smart φράουλα. Μανταλάκια, σερβιετάκια λεπτά, μπισκότα για τα παιδάκια, τα διάλεξε αυτά ο Γιάννης μου. Καπνιστή γαλοπούλα μεγάλη συσκευασία, μία μαγιονέζα, μία σοκολατίτσα για τη μαμά. Εδώ πήρα μία μεγάλη συσκευασία τυράκι για το τοστ. Επίσης μπισκότα, αυτά τα τρώμε και εμείς. Αυτά είναι για μένα. Και ακόμα μία μεγάλη συσκευασία μπισκότα για τα παιδιά. Ψωμί του τοστ. Πήρα εδώ 1,5 κιλό χοιρινό, πώς να το πω, γύρο, μαριναρισμένο έτοιμο και 2 σακουλάκια από χειροποίητες κοτομπουκές, μία εξάδα νεράκι, μία μεγάλη συσκευασία χαρτί υγείας και μία συσκευασία με πάνες νούμερο 6 για τον Γιώργο, μορομάντιλα τριπλή συσκευασία και εδώ 2 χαρτιά κουζίνας. Αυτά. Τι κουκλή είσαι εσύ? Ζωγραφιστό! Ωπο! Λοιπόν, έχουμε κατέβει στην πλατεία. Σε λίγο ξεκινάει η εκδήλωση. Ο Γιάννης μου είναι πανέτοιμος, όπως είδατε. Είναι χαρούμενος και κομπλατισμένος ταυτόχρονα. Και είμαι εδώ με τη φίλη μου τη Σταυρούλα. Από εδώ η φίλη μου η Σταυρούλα. Εφηβική μου φίλη. Partner in crime. Και ήρθε τώρα από Αμερική, οπότε κατεβήκαμε μαζί, περιμένουμε και άλλη παρεούλα. Αυτά. Θα απολαύσετε σε λίγο, ελπίζω, το Γιάννη.
Αρχοντούλα, θα μαγειρέψεις, φίλα. Ωραία, όπα. Τι γίνεται, Γιάννη? Παίζω μεγάλη μπάλα. Σ' αρέσει εδώ, Γιώργο?
Ρε ο ψήστης. Ναι, ναι, ορίστε να φάμε. Μέχρι να έρθουνε. Ναι. Λέει η φίλουλα. Θα να πω κάνει τα ώρα, ε. Ναι, τα αδέρφια μου, η κόρη σου, το φίλη μου γυναίκα και η κοινάδα του. Καταρίνα Λάς. Όπα! Γιώργο! Όπα! Το βάζαμε και λίγο παραπάνω στο φούρνο τώρα να λιώσει το τυρί. Ναι. Γιατί φεύγουμε. Δουλεύει ο παπάς. Και καλό μας μήνα. Καλή πρωτομαγιά ελπίζω να είχατε, να περάσατε πάρα πολύ όμορφα, να βγήκατε στην εξοχή, να γεμίσατε το σπίτι σας λουλούδια, τις πόρτες σας και γενικά έτσι να περάσατε πάρα πολύ όμορφα και ανοιξιάτικα προς καλοκαιρινά. Καλωσορίζουμε σιγά σιγά το καλοκαιράκι, θα μου πεις είναι νωρίς ακόμα, αύριο λέει ότι θα βρέξει, όχι, θα το καλωσορίσουμε. Εγώ βιάζομαι. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πάμε σε haul τώρα. Να σας δείξω τι πήρε που άλλαξα το αθλητικό το σετ που μου πήρε η νονά μου. Πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια Under Armour που εγώ βασικά χρειαζόμουν sneaker για καλή εμφάνιση. Ξέρεις, να το βάζω και με κάνω κουστούμι. Κατάλαβες, αλλά δεν βρήκα αυτό που έψαχνα. Οπότε πήρα αυτά. Γιατί μου άρεσαν. Μ' άρεσαν πιο πολύ από όσες επιλογές είχε και πήρα αυτά. Είναι πιο αθλητικά και με κανένα τζινάκι φοριούνται. Μ' άρεσαν, τα πήρα. Μετά, τι άλλο πήρα. Πήρα από Serendipity wax melts που τα μισά ήδη τα έχω χρησιμοποιήσει και ένα καυστήρα απίστευτο. Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφο και εντυπωσιακό καυστήρα. Θα σας αφήσω το link κάτω στο κουτί της περιγραφής του Serendipity. Γιατί είναι ένα νέο ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι το The Little Candle Shop που σας είχα δείξει παλιότερα, όμως τώρα το έχουν αλλάξει και το έχουν, πώς να το πω, κάνει upgrade γενικότερα και τα προϊόντα τους είναι απίστευτα, χειροποίητα κεριά και διακοσμητικά χώρου, εννοείται μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον και προς την υγεία μας. Όλα τέλεια, πραγματικά μυρίζουν φανταστικά και έχουν τέλεια σχέδια. Πάμε να σας δείξω εγώ τι πήρα, ό,τι έχει απομείνει. Πήρα λοιπόν αυτό το καυστήρα, που είναι σοκ. Είναι ένα κόσμημα από μόνο του, τώρα το είχα ανάψει το πρωί και βλέπουμε εδώ ότι έχει μείνει μέσα και δει. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφος, πάρα πολύ εντυπωσιακός και θα βρείτε και άλλους διάφορους καυστήρες στο The Little Candle Shop, έτσι πιο πρωτότυπους, διαφορετικούς, σε πολύ καλές τιμές και ποιοτικούς κιόλας. Νομίζω ότι μπορεί και να έχει εξαντληθεί αυτός, δεν ξέρω, μπείτε να δείτε. Και επίσης πήρα δύο τέτοια κουτάκια, το ένα το έχω τελειώσει, το ένα ήταν με άρωμα bourbon whisky απίστευτο, πρέπει να το δοκιμάσεις όπως και δίποτε, μυρίζει φανταστικά, πάρα πολύ τέλεια και αυτό είναι αμαρέτο που το καίω τώρα και είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή, όπως βλέπετε σχεδόν το τελειώνω και αυτό και θα πάρω πολύ σύντομα και άλλα αυτά από το Serendipity. Γενικά λατρεύω wax melts, μου φτιάχνει τη διάθεση πρώτον η μυρωδιά και δεύτερον να έχω ένα αρωματισμένο χώρο είτε εδώ που είναι ο επαγγελματικός μου χώρος είτε στο υπόλοιπο σπίτι. Επίσης πήρα γυαλιά ηλίου γιατί πώς γίνεται να έρθει καλοκαίρι και άνοιξη και αυτά τα ωραία
χωρίς γυαλιά ηλίου δεν γίνεται. Πήρα λοιπόν απίστευτα τέλεια ποιοτικά γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Aulia, που θα σας την αφήσω κάτω στο κουτί της περιγραφής. Πρόσφατα την ανακάλυψα και έχει ωραία σχεδιάκια, οπότε μπείτε να τσεκάρετε. Θέλω να σας δείξω εγώ τι έχω επιλέξει. Αρχικά έρχονται σε αυτές εδώ τις μαλακές θήκες και κάθε γυαλάκι έχει και το πανάκι του. Πάρα πολύ προσεγμένο έρχονται. Εγώ τώρα τα έχω βγάλει από τα πλαστικά τους, αλλά ήρθανε πάρα πολύ προσεγμένα. Είναι τέλεια ποιοτικά. Πήρα το ίδιο σχέδιο σε τρεις διαφορετικές αποχρώσεις, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό. Να, είναι λίγο μεγάλα, αλλά σκέψου το με μακιγιάζ και ένα πιο elegant ντύσιμο. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να σας δώσω να καταλάβετε την ποιότητά τους. Δεν είναι πλαστικούρα, ξέρεις, ελαφρύ. Είναι γυαλί, το νιώθεις, δηλαδή έχει βάρος. Καταλαβαίνεις ότι είναι ποιοτικό. Είναι αυτό. Είναι ένα κλασικό μαύρο γυαλί. Με το σχέδιο αυτό το πιο έτσι καταλαβαίνεις. Εμένα μου αρέσει να τα φοράω και πάνω από το κεφάλι. Ξέρω ότι είναι πολύ λάθος, αλλά μου αρέσει. Γιάννης μου κάψωσε. Έλεγε μου. Το επόμενο χρωματάκι είναι αυτό. Καφέ, έτσι το πιο κλασικό τύπου Leopard Steel. Πήρα τα χρώματα για να τα συνδυάσω ανάλογα με το στυλ των ρούχων και στην παραλία και αυτά. Και πήρα και ένα πιο funky, έτσι πιο παιχνιδιάρικο, το ροζ, είναι το ίδιο γυαλί, αλλά σε ροζ απόχρωση. Πολύ έτσι καλοκαιρινό, ιδιαίτερο, διαφορετικό και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην έχω ροζ γυαλιά. Είναι δυνατόν? Λοιπόν, αυτά εδώ είναι. Θα βρείτε την εταιρεία στο κουτί της περιγραφής, να τα φορέσω και αυτά. Ναι, το ξέρω ότι είναι μεγάλα, αλλά άμα από αυτό θα φαίνονται πολύ τέλεια, να ξέρεις. Θα τα φορέσω όταν θα είμαι περιποιημένη και με το κατάλληλο ντύσιμο και θα μου πεις μετά στα σχόλια όταν τα δεις. Και τέλος, πάμε για ένα huge, υπερ huge haul με ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές τσάντες χειροποίητες από το My Greek Collection, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με χειροποίητα, αξεσουάρ και τσάντες φανταστικές, διαχειρός Ιωάννας Ανδρονή, σε τέλειες τιμές για το που προσφέρει, ποιότητα φανταστική και σου έχω και εκπτωτικό. Θα βρεις το link στο κουτί της περιγραφής, εκπτωτικός Βιολέτα 10 μέχρι 15 Μαΐου, μπορείς να έχεις 10% έκπτωση σε όλες σου τις αγορές, ακόμα και στα ίδια εκπτωτικά. Κάνε πανικό, όλα στο κουτί της περιγραφής. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να σας δείξω τι επιλογές έχω κάνει. Είναι πολλά, οπότε θα σας τα πω όσο πιο περιληπτικά γίνεται. Δείτε εδώ μία φανταστική χειροποίητη τσάντα από My Greek Collection. Δείτε εδώ λεπτομέρεια, παρακαλώ. Μπαίνει και έχει αστή, μπορείς να την κρατήσεις και σαν φάκελο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία στο e-shop. Εγώ σας δείχνω τώρα μερικά κομμάτια που έχω επιλέξει. Δείτε εδώ και φακέλους τέλειους που έβγαλε μετά. Δείτε εδώ ποιότητα μέσα. Όλα αυτά χειροποίητα από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι. Τα υφάσματα αλφα-αλφα ποιότητας. Επόμενο είναι το ίδιο σχέδιο αλλά με αργαλιό, όπως βλέπετε εδώ. Και λεπτομέρειες έτσι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Συνδυάζεται με πολλές επιλογές. Χώρος πάρα πολύ μεγάλος από μέσα. Μπορείς να το φορέσεις και χιαστή και στον ώμο σου. Και χωρίς βέβαια το λουράκι. Κάτσε να την κλείσω. Μετά έχουμε αυτή εδώ που έχει τους κάκτους. Με μπλε λουράκι. Και βέβαια μπορείς να τη φορέσεις και χιαστή. Έχουμε εδώ και βοηθούς. Μία shocking, τεράστια τσάντα, απίστευτη. Είναι αυτή εδώ, με τις χρυσές λεπτομέρειες. Δείτε εδώ λεπτομέρεια ακόμη και στον πάτο. Είναι φανταστική πραγματικά αυτή η τσάντα, η μεγάλη. Έχω εδώ και αυτό. Και έχει εδώ και λουράκι αποσπόμενο. Δείτε εδώ λεπτομέρεια. Πραγματικά μπείτε να τσεκάρετε να πάστε σοκ, έτσι. Δείτε, αυτή είναι η αγαπημένη μου. Είναι μικρούλα βέβαια, αλλά είναι, ξέρεις, old fashion, πάρα πολύ ωραία. Έχει και ασημόκλωστη, δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, δείτε εδώ. Καλά, δες εδώ λεπτομέρεια, δες εδώ. Αυτή η τσάντα θα κρατήσει χρόνια και είναι μία πρωτότυπη, όχι μόνο αυτή, κατάλαβες. Οι τσάντες αυτές κρατάνε χρόνια και είναι πρωτότυπες, δεν θα τις δεις πουθενά άλλου να τις κρατάνε.
Πες εδώ. Χαμός. Και μπορείς να την κρατήσεις είτε μόνη της, είτε με το λουράκι χειαστή. Και αυτή εδώ είναι ένα εξαιρετικά τέλειο κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Μπορείτε να τις δείτε και συνδυασμένες και φορεμένες στο Instagram σε σχετικό post που έχω κάνει. Και βέβαια, ταιριάζουν πάρα πολύ και με τα νέα μου έτσι φορεματάκια που σας έχω φέρει στο ηλεκτρονικό μου κατάστημα. Μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε και εκεί. Τα πάντα είναι στο κουτί της περιγραφής. Έχουμε νέες αφήξεις βεβαίως. Δείτε εδώ και για παραλία και τα λοιπά. Και άλλο ένα καταπληκτικό κομμάτι είναι αυτό, λουλουδένιο. Δέστο, και αυτό έτσι πιο μικρούλικο, το οποίο μπαίνει και μόνο του χωρίς το λουράκι και με το λουράκι στο νόμο και χιαστή. Κατάλαβες. 3-1, όπως σε βολεύει εσένα ανάλογα με το outfit. Τώρα το μπέρδεψα, εντάξει, κατάλαβες όμως. Ανάλογα λοιπόν με το outfit, έξω οριακά με αφήνουν να σας μιλήσουν, να ξέρετε. Και κλείναμε αυτήν εδώ, που έχει αυτό εδώ πέρα το μαλακό ύφασμα απ' έξω. Κλείνει εδώ σαν πουγκάκι από μέσα. Και έχει και εκείνη λουράκι για χιαστή αν θέλεις ή και στο νόμο για μακρύ. Η μία πιο όμορφη απ' την άλλη, αλλά εντάξει. Μακράν η αγαπημένη μου, ξέρετε ότι είναι αυτή που έχει έτσι κοκκινό φούξια λεπτομέρεια, χρυσή, ζαχαρή. Αυτό το τσαντάκι είναι top of the top. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα μου, και για την έκπτωση και για τις υπέροχες τσαντούλες που φτιάχνεις. Αυτά λοιπόν. Την άλλη φορά λέω να σας δείξω και τίποτα από το δικό μου το e-shop. Τι λέτε, που θα έχει μπει και έτσι λίγο πιο, θα έχουν ανοίξει ακόμα περισσότερο οι μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εν τω μεταξύ, όπως είδατε στο Γλέντι, έγινε χαμός. Ο Γιάννης μου, γιατί μετά έκλεισε το κινητό μου μπαταρία, οπότε τη γλιτώσατε να σας δείξω άλλους χορούς. Χόρεψε ο κόσμος μετά και έγινε χαμός πραγματικά. Και ο Γιάννης ήταν όλη την ώρα προστελάτης. Έκλειψε την παράσταση. Του άρεσε πάρα πολύ, λατρεύει το χορό. Και προσπάθησα έτσι να σας τραβήξω πλάνα λίγο από όλους τους χορούς. Δεν τους έβαλα όλους γιατί θα σας κούραζα. Αλλά λίγο απ' όλα, είδατε και τον χορό του μηχανικού που χορεύσαν τα παιδιά, τον Καλύμνικο, που ήταν ο μηχανικός έτσι, που είχε τραυματιστεί και παρόλα αυτά η ψυχή του μετά πέταξε τον μπαστούνι και ξεκίνησε το χορό. Ένας πολύ χαρακτηριστικός χορός, Παύλα Σκετσάκη Καλύμνικο. Αυτά. Το ευχαριστηθήκαμε. Μετά ήταν και ο Νάτσα Νάτσα, για όσους ξέρουν, ο Καλυδόνης με τον αδερφό του. Τώρα οι περισσότεροι δεν ξέρετε γιατί μιλάω, αλλά τέλος πάντων μια πολύ χαρακτηριστική φιγούρα της Καλύμνου. Γράψτε όσοι θέλετε Νάτσα Νάτσα και θα σας το βγάλει. Αλλά δεν είχα μπαταρία, είχε κλείσει η κάμερά μου. Πήγαμε και για ένα κοκτέιλάκι και σπιτάκι. Θα τα πούμε παιδιά στο επόμενο. Να περνάτε τέλεια, να κάνετε εξορμήσεις, να προσέχετε τον εαυτό σας, ό,τι και αν συμβαίνει. Φιλιά πολλά!